Σοκ στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, από τον χαμό ενός μικρού κοριτσιού μόλις 20 μηνών. Το παιδάκι κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί για να το κρατήσουν ζωντανό, ενώ κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό. Ο Νίκος Γιαπρακάς για όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Λίνα. Και αποτελεί μυστήριο ο θάνατος του συγκεκριμένου παιδιού, δεδομένου ότι είχαμε μια ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους από την προηγούμενη Πέμπτη. Οπότε και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Το παιδί, κατά την εισαγωγή του, διαγνώστηκε με θετικό PCR, στους ελέγχους που γίνονται έτσι κι αλλιώς για να εισαχθεί κάποιος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν παρουσίαζε κάποια προβλήματα που να έχουν να κάνουν με το αναπνευστικό του, σύμφωνα με πληροφορίες. Την ίδια μέρα, ωστόσο, το παιδί παρουσίασε μια έντονη κατάπτωση της συνείδησής του, με αποτέλεσμα οι γιατροί να το διασωληνώσουν και να το μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Εκεί όμως οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί στην ουσία ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, εγκεφαλικά νεκρό. Προσπάθησαν να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως κατέληξε χτες, σκορπώντας τη θλίψη στην οικογένειά του. Αυτό το οποίο αναμένουμε τώρα είναι την Παρασκευή, την νεκροτομή, η οποία θα δείξει και τα αίτια τα οποία οδήγησαν στο θάνατο το κοριτσάκι μόλις 20 μηνών.